Εντάξει, καταρχήν ο Τόνις είναι ένας αδερφικός μου φίλος, θα έλεγα. Έχουμε περάσει τα πάντα μαζί. Συνδέει μας μια πολύ καλή φιλία από τότε που μας τα γνωριστήκαμε στον αγρό, για να καταλάβεις κάποια πράγματα δεν είναι τυχαία, την αγάπη μας για το άθλημα. Με τον Τόνι γνωριστήκαμε όταν παίζαμε μπάσκετ στον αγρό. Στο Απίτιο, στη μέση του πουθενά, Παναγία μου, δεν θυμάμαι. Στη μέση του πουθενά, όπου κανένας από τους δύο μας δεν ήταν παίχτης ψηλού επίπεδου. Ο Τόνις ήταν πιο καθιερωμένος που μένα βέβαια τότε. Αλλά για να καταλάβεις, για να παίξουμε μπάσκετ και να είμαστε σε μια ομάδα πρώτης κατηγορίας, κάθε μέρα πιάναμε το αυτοκίνητο και πηγαίναμε στον αγρό προπόνηση. Κάθε μέρα, κάθε μέρα. Ξεκινούσαμε η ώρα 4 το απόγευμα να πάμε στον αγρό. Αντιλαμβάνεστε με κρύα, με πολλές φορές με χιόνια κλπ. Να έρθουμε πίσω η ώρα 11 το βράδυ για να κάνουμε το πράγμα που αγαπούμε. Και νομίζω ότι τούτη η αγάπη μας για τον μπάσκετ κράτησε μας και μετά να το συνεχίσουμε που δουν τα ποστά που το συνεχίσαμε. Ο Τόνις τότε στην ΕΘΑ με τον Πανίκο, τον Κωνσταντίνο που είναι ο πρόεδρος της ομάδας. Είδαν κάτι πάνω μου όταν ακόμα ήμουν παίχτης, ότι είχα το σκουλούλι, ότι άρεσε και μου το πράγμα, ότι είχα τη μάτι, τις ικανότητες, τέλος πάντων. Ήταν που δική του προτροπή, πήγαινε του Πανίκο, ότι ο Χριστόφορος θέλω να σταματήσει από την ομάδα. Θέλω τον να έρθει βοηθός προπονητής μου. Εγώ ήμουν 29 χρονών και ήθελα να σταματήσω μπάσκετ. Άσχετον ότι δεν έπαιζα ιδιαίτερα, αλλά η καθημερινότητα να κάνω μπάνιο, να προπονιούμε, να μπορούσα να το φανταστώ καν ότι να πάω την επόμενη χρονιά θα πάω με τη τσέντα μου να παίξω μπάσκετ, να κάνω τον μπάνιο μου με τους συμπαίχτες μου. Ο Τόνις τόσο πολλά το ήθελε το πράγμα, γιατί πραγματικά εμπιστεύτηκε το πράγμα. Εγώ γύρισε και είπε μου, έχεις και επιλογές, ή να έρθεις βοηθός μου, ή να σε κιόξω την ομάδα. Δηλαδή σε σημείο για να το κόψω, ας πούμε. Και έτσι ξεκίνησε την ιστορία. Εντάξει, κάποια πολλά όμορφα χρόνια στην ΕΘΑ. Ξέρουμε τις ιστορίες με τα πρωταθλήματα και τα λοιπά. Πρώτη φορά που δεν την ιστορία. Ουσιαστικά ο Τόνις είναι ο λόγος που σταμάτησε στον μπάσκετ με λίγα λόγια. Έτσι, ναι, αν κάτσε να κρεμάσει τα πουτσιά, φοβερή ιστορία. Ναι, ο Τόνις. Έκαμε καλά τελικά ο Τόνις. Θεωρείς ότι ήταν καλή σκέψη του? Νομίζω ότι εκ του αποτελέσματος 100% έκαμε καλά.